Σύμφωνα με ουκρανικές διαδικτυακές πηγές, τρία μαχητικά πέμπτης γενιάς τύπου Σουχόη 57 των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εθεάθησαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, έτοιμα να εκτοξεύσουν πυράβλους. Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε πως αυτά τα αεροσκάφη εξαπέλυσαν ένα πλήγμα υψηλής ακριβίας εναντί κρίσιμων υποδομών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή της Οδυσσού, χρησιμοποιώντα τακτικούς stealth πυράβλους μεγάλου βαλινεκούς τύπου KH-69. Αυτή η πυραυλοί εκτοξεύθηκαν από τις εσωτερικές βάσεις όπλων των μαχητικών όσο αυτά πετούσαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Οι στόχοι που έπληξαν θεωρήθηκαν στρατηγικοί. Οι ρωσικοί πυραυλοί και οι 69 χρησιμοποιούνται συνήθως για επιχειρήσεις υψηλής ακριβίας. Εξαιτίας της ικανότητας του πυράβλου να πετάει απαρατήρητος μέχρι τον στόχο του. Εξαιτία αυτού, τα ουκρανικά συστήματα εράμινα είναι σχεδόν αδύνατο να αναχαιτήσουν αυτέ τι ρωσικέ απειλέ. Εκτό από τα πυραυλικά πλήγματα κατά ουκρανικών στόχων στην περιοχή τη Οδυσσού, τα τρία ρωσικά Σουκόι 57 λέγεται πω πραγματοποίησαν επίση ηλεκτρονικέ επιθέσει έναντι ουκρανικών δυνάμεων αεράμινα. Κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών, χρησιμοποιήθηκαν οι παθητικοί αισθητήρε των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, η Μαλάια των 57, οι οποίοι εντόπισαν ουκρανικά αντιεροπορικά συστήματα στο έδαφο. Δεν γνωρίζουμε τι συνέπειε τη επιχείρηση των αόρατων μαχητικών της Μόσχας, ωστόσο δεδομένου του εντυπωσιακού ιστορικού χρήση του πυράβλου και η H69 πιστεύεται πω τα Σουκόοι 57 ολοκλήρωσαν με επιτυχία τι επιθετικέ αποστολέ του. Σε άλλη πρόσφατη είδηση, ο πρόεδρος της Ουκρανικής Εταιρείας, Ουκρμετάλου Γκρόμ, ο Αλεξάνδερ Καλένκοφ, προειδοποίησε τον κόσμο για τις καταστροφικές συνέπειες της ρωσικής κατάληψης της πόλης του Ποκρόφσκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανική πόλη αποτελεί ένα κρίσιμο βιομηχανικό κέντρο για την χώρα, όπως επίσης και μία από τις σημαντικότερες πηγές μεταλλουργικού άνθρακα. Ο μεταλλουργικός άνθρακας με τη σειρά του είναι απαραίτητος για την παραγωγή ατσαλιού. Δεδομένων όλων αυτών και πάντα βάσει των δηλώσεων του Καλένκοφ, εάν η Ουκρανία χάσει τον έλεγχο του Ποκρόβσκ, τότε θα μειωθεί σημαντικά η μεταλλουργική παραγωγή του κράτου. Σήμερα η Ουκρανία παράγει σχεδόν 7,5 εκατομμύρια τόνου ατσαλιού ετησίω, ωστόσο χωρί το Ποκρόβσκ, αυτό το νούμερο θα μπορούσε να μειωθεί στου 2 με 3 εκατομμύρια τόνου. Όπως προαναφέραμε, αυτό θα συμβεί γιατί το Ποκρόβσκ αποτελεί μέχρι και σήμερα το μεγαλύτερο Ουκρανικό Κέντρο Εξόρυξης Μεταλλουργικού Άνθρακα, ο οποίος είναι κρίσιμος για τη μεταλλουργική βιομηχανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.